διέκοψε το ταξίδι του στην σημερινή Γουινέα ο πρωθυπουργός της Νιγηρίας Τζόναθαν Γκούντλακ μετά τη μοβιστική επίθεση στην Αμπούτζα που κόστησε τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους. Πρόκειται για την τρίτη βομβιστική επίθεση στη χώρα από τον Απρίλιο, αλλά είναι η πρώτη που πραγματοποιείται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο πρωθυπουργός την ώρα της επίθεσης συνομιλούσε με ομολόγους του στη Σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης. Με την επιστροφή του βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο για να επισκεφθεί τραυματίες. 10 πιστοί μουσουλμάνοι της Νιγηρίας προσευχήθηκαν σε τζαμί στη μνήμη των θυμάτων, όπως προστάζει η τοπική παράδοση. Στη συνέχεια έγιναν κηδείες των θυμάτων, παρουσία συγγενών και φίλων που δηλώνουν οργισμένοι για την άδικη επίθεση εναντίον ανυποψίας των πολιτών. Ακόμα δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης, ωστόσο οι επιθέσεις φέρουν τα σημάδια της Μπόκο Χαράμ, της Ισλαμιστικής Εξτρεμιστικής Οργάνωσης, που απήγαγε περίπου 200 κορίτσια τον Απρίλιο.